Αγαπητοί μας, καλησπέρα σας. Η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει σχεδόν όλους μας. Η μάστιγα της άνοιας αυξάνεται δραματικά. Απειλεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας. Οι συνέπειες είναι φοβερές και δυσβάσταρτες. Για τους ασθενείς, για όσους τους φροντίζουν, για τις οικογένειες, για τα συστήματα υγείας, την οικονομία και την κοινωνία. Στη χώρα μας έχουμε σοβαρά προβλήματα με την αντιμετώπιση της άνοιας σε διάφορα επίπεδα. Η έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης της άνοιας, ιδιαίτερα της νόσου Αλτσχάιμερ, η απουσία διαπαιδαγώγησης για πρόληψη, τα αισθήματα φόβου και στιγματισμού αποτελούν δύσκολα εμπόδια για την έγκαιρη ανίχνευση, πρόληψη, διάγνωση και ολιστική φροντίδα. Είναι μεταξύ άλλων και για τους λόγους αυτούς που αρχίσαμε εκστρατεία καταπολέμησης της νόσου ως ομάδα γιατρών και επιστημόνων για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, των ασθενών και των επαγγελματιών της υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, της Ιατρικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της American Hellenic Educational Progressive Association, ΑΧΕΠΑ. Με τις σκέψεις αυτές, σας καλωσορίζουμε στο πρωτοποριακό σεμινάριο συζήτηση «Αλτσχάιμερ και άνοια, πρόληψη, θεραπεία και προστασία εγκεφάλου». Οι παρουσιάσεις θα είναι σύντομες, περιεκτικές και πλούσιες σε πρακτικές συμβουλές. Ο στόχος είναι να μάθετε εσείς από εμάς, αλλά και εμείς από εσάς. Θέλουμε να έχουμε πολύ χρόνο για να μας θέσετε ερωτήσεις. Θέλουμε να έχουμε απόψεις μαζί σας, μια συνάντηση ωφέλιμη τόσο για εσάς και για την κοινωνία μας. Διοργανώνουμε το σημερινό σεμινάριο, είναι το 8ο στη σειρά, στα πλαίσια του Προγράμματος για Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού, των Ασθενών και των Επαγγελματιών της Υγείας. Το πρόγραμμά μας άρχισε τον Απρίλιο 2022. Οι οργανισμοί που προανέφερα οργάνωσαν την ομάδα μας, που την αποκαλούμε τώρα Ομάδα Ε και Ε, που στόχο έχει την ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού, των ασθενών και των επαγγελματιών της υγείας. Ευχόμαστε ο χρόνος που θα αφιερώσετε εδώ να είναι καρποφόρος. Όταν φύγετε, να νιώθετε πιο πλούσιοι σε γνώσεις παρά όταν ήρθατε. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τους διαχρονικούς χορηγούς των σεμιναριών μας, που είναι οι εταιρείες και οι οργανισμοί. Trust Ασφαλιστική, Logicom, Εταιρεία Στρώμα, Παγωτά Παπαφιλίππου, Ατλάντικα Ασφαλιστική, Γιαούρτια Κρικρή Σούπερ Σπούν, Μετοχεμή, GEP Βασιλόπουλος, Γάλα Αλάμπρα, Primetel, ACS Courier, Υπεραγορές Μικρόπολης, ECHO, Δικηγορικός Οίκος Χρυσοστομίδης Advocates and Legal Consultants, Δικηγορικός Οίκος Μοντάνιος και Μοντάνιος, Βιομηχανία Μουσκίτα, Βάσος Ηλιάδης Limited, Όμιλος ΧΑΠΑ Παπαέλληνα, Πάνες Ενελίκο Tender and Tender Easyware, McDonald's, Σύμβουλο Εξωτερικού Εμπορίου Γαλλίας. Ακολούθως, ευχαριστούμε την Υπουργό Υγείας, Δόκτωρ Πόπη Κανάρη, που έθεσε το σεμινάριο από την αιγίδα της. Λόγω άλλου υποχρεώσεως δεν μπορεί απόψε να είναι μαζί μας. Παρακαλώ την εκπρόσωπό της, κυρία Μαρία Ζουμποπούλου, όπως προσέλθει στο βήμα για να σας απευθύνει το χαιρετισμό της. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες. Ναι. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το σημαντικό σεμινάριο που διοργανώνεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και την ΕΙΕΡΑ Κύπρου. Το θέμα σεμιναρίου «Νόσος Αλτσχάιμερ και άνοια, πρόληψη, θεραπεία και προστασία του εγκεφάλου» αντανακλά τη σημαντικότητα που αποδίδουμε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος υγείας. Πριν εμβαθύνουμε σε εξειδικευμένα επιστημονικά δεδομένα,
γνώσης και γνώσης, επιτρέψτε μου να τονίσω τη σημασία του θέματος που εξετάζεται σε αυτό το σεμινάριο, που απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Η νόσος του Αλτσχάιμερ αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παγκοσμίως. Επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και τις οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο, έχοντας βαθύ αντίκτυπο στον ίδιο τον ιστό των κοινοτήτων και των κοινωνιών μας. Είναι υποχρέωσή μας, ως κοινωνία, να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση με αποφασιστικότητα και συνεργασία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βλέπω τον ιατρικό και επιστημονικό κόσμο της Κύπρου να συνεργάζεται για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους, των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του ευρύτερου κοινού για την νόσο του Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών. Το σημερινό σεμινάριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την υγεία και την ευημερία όλων των πολιτών μας. Όπως γνωρίζετε, η αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ απαιτεί συλλογική προσπάθεια και στενή συνεργασία ανάμεσα σε κλινικές και ερευνητικές ομάδες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνεπώς, κάθε συμμετοχή και συνεισφορά από το ευρύτερο επιστημονικό και κλινικό χώρο είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τον καθέναν από τους συμμετέχοντες να εμπλακεί σε βάθος στις συζητήσεις, να μοιραστεί την εμπειρία και τη γνώση του και να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του. Μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, τη σύνδεση και την ουσιαστική ανταλλαγή της γνώσης και της τεχνογνωσίας, μπορούμε να κάνουμε βήματα στην πρόληψη του Αλτσχάιμερ, να εξενευνήσουμε καινοτόμες θεραπείες και να προωθήσουμε τη βελτιωμένη υγεία του εγκεφάλου για όλους. Σας προτρέπω να εξερευνήσετε τις πολύπλευρες πτυχές της νόσου του Αλτσχάιμερ, από τους παράγοντες κινδύνου έως τις πιο πρόσφατες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ας συμμετέχουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο. Ας αμφισβητήσουμε παλιές αντιλήψεις και πρακτικές και ας οραματιστούμε ένα μέλλον όπου η προκατάληψη και ο φόβος της ασθένειας θα μειωθεί. Θέλουμε η νόσος του Αλτσχάιμερ να μην αντιμετωπίζεται απλά, αλλά να προλαμβάνεται. Θέλουμε τα άτομα που διαγιγνώσκονται να μπορούν να συνεχίζουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Θέλουμε να ελαφρύνεται το βάρος της νόσου στις οικογένειες και στις κοινωνίες. Αυτό το σεμινάριο σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση αυτών των στόχων. Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω και επίσημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως αυτή την πρωτοβουλία και το σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ και θέτει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας το σεμινάριο. Θα ήθελα ακόμη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους σας για την αφοσίωσή σας στον τομέα της έρευνας και της φροντίδας του Αλτσχάιμερ. Η παρουσία σας εδώ σήμερα αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης για να κάνετε τη διαφορά στη ζωή όσων έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια. Ας ξεκινήσουμε αυτό το σεμινάριο με μία αίσθηση σκοπού, συνεργασίας και ελπίδας, γνωρίζοντας ότι μαζί μπορούμε να επιφέρουμε θετικές αλλαγές και να βελτιώσουμε τις ζωές αμέτρητων συνανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτό το σημαντικό σεμινάριο και για την αφοσίωσή σας στην υγεία των πολιτών της Κύπρου και πέραν αυτής. Είμαι βέβαια ότι οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές γνώσεων που θα διεξαχθούν θα συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ και την προώθηση της υγείας του εγκεφάλου. Ευχαριστώ.